πάμε στον Μπάμπη Σαββίδη, ο οποίος έχει περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος. Ένα βίντεο, καλησπέρα Μπάμπη, το οποίο είχε προκαλέσει σωρία αντιδράσεων και ενστάσεων. 16 επιφανείς προσωπικότητες του Ηρακλείου είχαν καταθέσει τους δικούς τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα του επίμαχου βίντεο. Ήρθε εν τέλει η δέσμευση Λαμπρινού για αποκατάσταση κατ' ουσίαν της τρευλής αυτής απεικόνησης του Χάνδακα. Ωστόσο, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Πλεύρη, παραμένει στο στόχαστρο. Να θυμίσω ότι είχε κάνει έτσι κάποιες άκομψες τοποθετήσεις, το θέτω έτσι σε πιο ευγενική βάση, χαρακτηρισμούς τέλος πάντων σε ό,τι αφορά τις 16 αυτές προσωπικότητες, οι οποίες με τη σειρά τους μετά ζητούσαν την παρέτησή της. Πράγματι, καλησπέρα Κατερίνα, έτσι ακριβώς είναι. Φαίνεται ότι κάλλιο αργά και πάρα ποτέ πριτανεύει λογική στη στάξη του Δήμου Ηρακλείου προς το επίμαχο βίντεο Κάντια 1640 που πραγματικά έχει ανάψει φωτιές το τελευταίο διάστημα. Να θυμίσουμε τον Κατερίνα ότι τις προηγούμενες ημέρες, αμέσως μετά την επιστολή αυτή καταπέλτη των 16 προσωπικότητων, είχαμε δει μια σκληρή αρχικά γραμμή της Δημοτικής Αρχής απέναντι στις αντιδράσεις. Μια γραμμή την οποία είχε σηκώσει άρδιν και η ίδια η αντιδήμαρχος πολιτισμού, Αριστεία Πλεύρη, όπως ανέφερε και εσύ, είχε χρησιμοποιήσει και πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά των καταξιωμένων συμπολιτών μας. Mm-hmm. Τώρα, ωστόσο, βλέπουμε εμφανώς μια αλλαγή στάσης από τη Λότζια και προσωπικά από τον Δήμαρχο. Ο Βασίλης Λαμπρινός, λοιπόν, Κατερίνα, έκανε αυτό που, αν θέλει, στο σχολείο μου, μάλλον έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή. Κάλεσε σε συνάντηση τους διαμαρτυρόμενους Ηρακλειώτες. Συζήτησαν σε πολύ καλό κλίμα, βρήκαν κοινή γλώσσα και εκεί λοιπόν ο Βασίλης Λαμπρινός δεσμεύτηκε στην αντιπροσωπεία των επιφανών Ηρακλειωτών mm-hmm. ότι ο Δήμος θα επαναεξετάσει το θέμα και μάλιστα τους αποκάλυψε ότι σχεδιάζεται να δημιουργηθεί ένα νέο βίντεο, μια καλύτερη, αρτιότερη ψηφιακή απεικόνηση του Χάνδακα. Έχει βγει και μια σχετική ανακοίνωση, Κατερίνα, για λογαριασμό των 16 πολιτών από τον Νίκο Γιγουρτά και τον Ηρακλή Πυριανάκη. Απλά να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Αναφέρουμε λοιπόν ήδη, κατά την πολύ ωραία συνάντηση, είχαμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας στον Δήμαρχο Ηρακλείου σχετικά με την πλημελή παρουσίαση της πόλης και το πώς θα έπρεπε να εμφανίζεται η ιστορική φυσιογνωμία της σε μια τέτοια πολυμεσική εφαρμογή με την υπογραφή του Δήμου Ηρακλείου. Με ικανοποίηση, ακούσαμε τον κύριο Δήμαρχο να λέει ότι θα επαναξετάσει το θέμα και ότι θα δημιουργηθεί μια καινούρια τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνηση με διευρυμένη μάλιστα επιστημονική επιστροπή, στην οποία θα παρουσιάζεται πλέον συνολικά η πόλη όπως ήταν πριν την άλωσή της από τους Οθωμανούς. Κάτι τελευταίο, Κατερίνα, στην ίδια ανακοίνωση αυτή που έχουν εκδώσει, κάνουν μια εκ νέου αναφορά στο πρόσωπο της αριστεάς Πλεύρη και λένε ότι εκφράσαν και διαζώσεις την προσωπική τους λύπη στον Βασίλη Λαμπρινό για την όλη στάση της αντιδημάρχου πολιτισμού στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.